Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι, καλώς ήρθατε για μια ακόμη φορά στο κανάλι μας Ελεύθερη Πένα στο YouTube. Κοιτάζοντας την επικαιρότητα, ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα που βγαίνει, όποιος τουλάχιστον ψάχνει κάποιες ειδήσει σε καθημερινή βάση, είναι ότι το τέλος του κορονοϊού δεν σημαίνει ότι θα έχουμε και την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα, αυτή που γνωρίζαμε δηλαδή πριν έρθει ο κορονοϊός. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών που λένε ή να φανώ Νομίζω ότι κανείς δεν το θέλει αυτό το πράγμα και όλοι θέλουμε να επιστρέψουμε σε μια, επιτρέψτε μου να πω, κανονική κανονικότητα. Η ειδησιογραφία όμως είναι τέτοια, η οποία φανερώνει πως η επόμενη μέρα θα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Με το τέλος του κορονοϊού δηλαδή, από ό,τι φαίνεται δεν σημαίνει ότι θα ξεχάσουμε τα lockdown, τα περιοριστικά μέτρα, του εμβολιασμού και όλα τα σχετικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν κάποιες ειδήσει που μας έρχονται από το εξωτερικό, οι οποίες δεν την χάνουν και τις μεγάλες προβολής, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες και είναι λογικό διότι αυτοί που έχουν το γενικό πρόσταγμα δεν θέλουν και να πανικοβάλουν ή να το πω αλλιώ να ξυπνήσουν σε εισαγωγικά τον κόσμο. Θέλουν να του τα παρουσιάσουν σταδιακά. Κάποια πράγματα όμως τα οποία συμβαίνουν γύρω μας δεν κρύβονται. Όπως για παράδειγμα μια είδηση η οποία κυκλοφορεί σε ένα αυστραλέζικο site το abc.net.au είναι ένα έγκυρο site και λέει λοιπόν η συγκεκριμένη είδηση αν κάποιος την έχει διαβάσει ήδη δεν ξέρω λέει πως η κυβέρνηση της νέας νότιας Ουαλίας ξοδεύει 95 εκατομμύρια δολάρια για μια νέα εγκατάσταση για την ανάπτυξη και κατασκευή τοπικών εμβολίων mRNA και RNA στο τέλος αυτής της είδησης λέει χαρακτηριστικά, φιλοξενεί κάποιες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, ο οποίος μεταξύ άλλων λέει, κάνει λόγο ξεκάθαρα για μελλοντικές πανδημίες. Το θεωρούν δηλαδή δεδομένο κάποιοι, ανά τον πλανήτη, ότι θα έχουμε μελλοντικές πανδημίες. Η λέξη αυτή δηλαδή που την μάθαμε πάρα πολύ καλά στην εποχή του κορονοϊού, δεν θα την αποχαιρετήσουμε. Θα την ξαναδούμε στο μέλλον, σύμφωνα με τα όσα πιστεύουν κάποιοι. Φτιάχνουν εργοστάσια, ξοδεύουν χρήματα για να φτιάξουν εργοστάσια παραγωγής εμβολίων για μελλοντικές πανδημίες. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη δηλαδή η τοποθέτησή τους, πιο ξεκάθαρη δεν μπορεί να γίνει. Η συγκεκριμένη λοιπόν είδηση λέει ότι η τοποθεσία της εγκατάστασης δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, θα περιλαμβάνει όμως χώρους και εργαστήρια που θα χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή των δυνατοτήτων παραγωγής εμβολίων και η δέσμευση για τη χρηματοδότηση έρχεται τρει μήνες αφού η κρατική κυβέρνηση ανακοίνωσε συνεργασία με τη νέα κρατική συμμαχία RNA -Bios Bioscience αποτελούμενη από όλα τα πανεπιστήμια στη Νέα Νότια Ουαλία. Και μετά έχει και κάποιες δηλώσεις και του Υπουργού Εργασίας και κάποιες άλλες τοποθετήσεις τέλος πάντων για το συγκεκριμένο θέμα. Και από ό,τι φαίνεται η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος στο θέμα αυτό εμβολίων, διότι από ό,τι ξέρουμε και είχαμε διαβάσει πριν από μερικούς μήνες, και η Βικτόρια είχε ανακοινώσει κάτι αντίστοιχο από τον Απρίλιο του 2021. Η Βικτοριανή λοιπόν κυβέρνηση παρήχε, είχε ανακοινώσει τότε 50 εκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει η εγχώρια παραγωγή τεχνολογίας εμβολίου mRNA. Θα χρειαστούν έλεγε τότε η είδηση τουλάχιστον 12 μήνες για να γίνει οποιοδήποτε από τα εμβόλια στην Αυστραλία, είχε δηλώσει τότε ο Πρωθυπουργός, είχε βγάλει μάλιστα και μια σχετική ανακοίνωση. Αυτέ είναι οι ειδήσει, κυρίε και κύριοι, που προφανέστατα, όπω είπα και πριν, δεν την χάνουν μεγάλη προβολή, δεν τι ξέρει ο πολύ ο κόσμο. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε επ' αυτού. Θέλουν λίγο περισσότερο ψάξιμο για να τις βρει κάποιες, αλλά είναι πολύ σημαντικές ειδήσει γιατί καταδεικνύουν το στόχο και τη φιλοσοφία για την επόμενη μέρα αρκετών κυβερνήσεων. Ο κόσμος βέβαια αντιδράει, είναι δεδομένο, υπάρχει πλέον ολοένα και μεγαλύτερο ρεύμα κατά όλων αυτών των υποχρεωτικοτήτων, διότι πολύ απλά υπάρχει ο φόβος εκ μέρους του κόσμου ότι αυτά που έρχονται δεν θα είναι για το καλό του. Ο κόσμος νιώθει ότι χάνονται οι ελευθερίες του, χάνεται η βούληση, η ελεύθερη βούληση της επιλογής και όλα τα σχετικά. Έτσι δεν χρειάζεται να αναλύσω αυτή τη στιγμή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την αντίδραση του κόσμου αποτελεί η Ιταλία τις τελευταίες ημέρες, όπου και εκεί οι ειδήσει δεν βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τεριέστη για παράδειγμα, όπου έχουμε συνεχόμενες ημέρες αντιδράσεων, διαδηλώσεων και διαμαρτυριών, βγαίνουν κάποια πράγματα προς τα έξω, όχι όμως... Μια πλήρη ενημέρωση. Αυτό είναι μια αλήθεια. Παρακολουθώντα λίγο και τα μέσα κοινωνική δικτύωση, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι καταγγέλνουν αυτό το πράγμα, ότι δηλαδή τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τι διαμαρτυρίε στην Τεργέστη και στην Ιταλία γενικότερα, δεν προβάλλονται ανάλογα. Εν πάση περιπτώσει, α μην το αναλύσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό, γιατί δεν θέλω να φάω το χρόνο όλου του βίντεο. Το θέμα είναι ότι ο κόσμο αντιδράει, είναι πρωτοφανή η αντίδραση του κόσμου, η διαμαρτυρία του κόσμου γενικό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, έτσι, καθότι και εκτός Ευρώπης όπως και στην Αυστραλία είχαμε και έχουμε ακόμα πολύ κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται, αντιδράει, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και νομίζω ότι οδηγούμαστε σε μια πολύ εκρηκτική κατάσταση από εδώ και πέρα με απρόβλεπτες σίγουρα συνέπειες διότι όταν ο κόσμος βγαίνει στον δρόμο και εκφράζει την αντίδρασή του και έχει να αντιμετωπίσει και την αστυνομία που πολλές φορές από ό,τι βλέπουμε και σε διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν χρησιμοποιεί και μεθόδους οι, οποίοι, οι οποίες δεν είναι και τόσο αποδεκτές από το ευρύ κοινό, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν μπορεί να ξέρει το τι μπορεί, πού μπορεί να οδηγήσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση κυρίως μέσω του διαδικτύου. Κυρίες και κύριοι θέλουμε και τους δικούς σας προβληματισμούς επί του συγκεκριμένου θέματος, περιμένουμε τα μηνύματά σας βέβαια και σήμερα όπως, όπως πάντοτε είμαστε ανοιχτοί. Μην ξεχάσετε να μας κάνετε ένα subscribe γιατί μας βοηθάτε πολύ, πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια μας βίντεο. Εδώ θα είμαστε για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, τα ξαναλέμε σύντομα.